μη μοιάζει με κανένα. Τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας, μα να μοιάζει μ' όλα όσα αγαπάς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα βρισκόμαστε στο λόφο των Καλαβρίτων, εδώ όπου οι Γερμανοί τα στρατεύματα των Ναζί δολοφόνησαν 500 και παραπάνω Έλληνες από τα Καλάβρητα και τα γύρω χωριά ως εκδίκηση για το θάνατο 77 Γερμανών στρατιωτών από τους αντάρτες. Μάλιστα όλα τα παιδιά και τους άντρες από 12 χρόνων και πάνω τους έφεραν εδώ στο λόφο των Καλαβρίτων και τους πυροβόλησαν. Γιατί, φίλες και φίλοι, σε ένα πόλεμο είναι λογικό να πεθαίνουν οι στρατιώτες. Ο ένας στρατιώτης σκοτώνει τον άλλον. Αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να πεθαίνει άμαχος πληθυσμός. Βλέπετε εδώ, παιδιά, την ηλικία όσων δολοφονήθηκαν. Είναι παιδιά από 12 χρόνων και πάνω. Και μάλιστα ήθελαν να δολοφονήσουν και όλες τις γυναίκες και τους έβαλαν μέσα σε ένα σχολείο και έβαλαν φωτιά. Πάμε να δούμε εκείνο το σχολείο και πώς εν τέλει σώθηκαν οι γυναίκες και τα κορίτσια. Λοιπόν, οι αδίστακτοι στρατιώτες των Ναζί και τα στρατεύματα ήθελαν να αφανίσουν ολόκληρο το χωριό των Καλαβρίτων και τις γύρω περιοχές και γι' αυτό εδώ στο δημοτικό σχολείο έβαλαν μέσα όλα τα παιδιά κάτω των 12 χρόνων και τις γυναίκες. Άναψαν φωτιά, θα καιγόταν όλο μαζί με τα παιδιά και τις γυναίκες μέσα, αλλά τελευταία στιγμή ένας Γερμανός στρατιώτης που ήταν έξω και φύλαγε τσίλιες ευαισθητοποιήθηκε, άνοιξε την πύλη και έτσι σώθηκαν οι γυναίκες και τα παιδιά. Τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας, να μην μοιάζει με κανένα. Τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας, μα να μοιάζει μ' όλα όσα αγαπάς. Τραγούδι να σου πω χωρίς ουσία, να το φτύνουν οι σοφοί κι οι μπερδεμένοι, να γεννιέται στα ρηχά και εκεί να μένει, να μην έχει ούτε λάμψη ούτε αξία, μα να φέγγει στη δική σου καρδιά.